Σε διάστημα 8 ημερών πραγματοποιήθηκε ξανά μαζική συγκέντρωση και πορεία στην πόλη της Άρτας στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που κήρυξε η ΓΕΣΕΕ ΑΔΕΔΗ με αφορμή την τραγωδία στα Τέμπη. Σε πρώτο πλάνο οι φοιτητές του τμήματος Γεωπονίας και οι μαθητές των σχολείων της πόλης, με κεντρικά συνθήματα «Η ζωή των παιδιών μας πάνω από τα κέρδη τους» και «Οι ζωές μας μετράνε». Δεκάδες σωματεία, σύλλογοι και απλοί πολίτες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κιλκίης, όπου πραγματοποίησαν ομιλίες στο πλαίσιο της απεργιακής κινητοποίησης. Είμαι από το Πανεπιστήμιο, τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Πάρα πολύ ωραία. Και εσείς συμμετέχετε σήμερα ως φοιτητές εδώ πέρα. Μεγάλη κινητοποίηση και μεγάλη και συμμετοχή σας. Ποιο μήνυμα θέλετε να περάσετε? Θέλουμε να περάσουμε ότι θέλουμε να στηρίξουμε τις οικογένειες που χάσανε συναδέλφους μας και συμφοιτητές μας. Όλοι έχουμε γνωστούς, τους οποίους ξέρουμε και έχουμε χάσει και λυπόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Και θέλουμε να δείξουμε ότι δεν είμαστε απαθείς και αδρανείς σε αυτό το έγκλημα που συνέβη. Και να δείξουμε την οργή μας προς την κυβέρνηση και όλους αυτούς τους οποίους ήταν υπεύθυνοι για αυτή την κατάληξη. Κύριε Κυρτσιά, μεγάλη συμμετοχή και σήμερα εδώ στη μεγάλη κινητοποίηση. Απεργεί όλη η Ελλάδα, απεργεί και η Άρτα. Μαζί και η συμμετοχή των μαθητών, τόσων συλλόγων και φορέων. Και το μήνυμα ποιο είναι? Ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα που έγινε. Ανθρώποι πέθαναν επειδή η ανθρώπινη ζωή μετριέται ως κόστος. Τα κέρδη που κάποιοι υπολογίζουν έχουν αυτά τα αποτελέσματα. Δυστυχώς η ασφάλειά μας, η κοιλάδα των τεμπών είναι στους χώρους δουλειάς. Θύματα έχουμε και στην Άρτα, εγκλήματα γίνονται παντού. Αυτό καταδικάζουμε σήμερα με την παρουσία μας, οι μαθητές, οι εργαζόμενοι, οι έμποροι, όλος ο κόσμος. Κάτι 57 θύματα. Αυτή η συγκάλυψη δεν πρέπει να γίνει από τίποτα. Θα πρέπει να βγουν οι αλήθειες και να επικρατήσει τη ασφάλεια παντού. Μεγάλη συμμετοχή των μαθητών, των φοιτητών, του κόσμου, του απλού, όλοι οι σύλλογοι του νομού, ο εμπορικός σύλλογος, οι αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι, η ΑΔΕΔΗ, ο ιατρικός σύλλογος, το εργατικό κέντρο, πρωτοβάθμια σωματεία. Έχουμε πάρει απόφαση για συμμετοχή στη σημερινή απεργία και στην κινητοποίηση και πραγματικά είναι συγκινητική η συμμετοχή του κόσμου. Εμείς δηλώνουμε από την πλευρά μας ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε απέναντι σε αυτή την κατάσταση, τίποτα να μην συγκαλυφθεί, να αποκαλυφθούν τα πραγματικά αίτια αυτού του εγκλήματος που έγινε στα Τέμπη και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας όλη την περίοδο μέχρι το τέλος, μέχρι ο ελληνικός λαός να πάρει την απόφαση να πάρει τη ζωή του στα χέρια του. Έτσι ακριβώς είναι, ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους μαζικά, δεν αντέχει μπροστά σε αυτό το προδιαγεγραμμένο έγκλημα, να βλέπει να μεγαλώνει τα παιδιά του, να τα σπουδάζει,
και μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου να γίνονται τσιμάς για τα συμφέροντα μιας χούφτας παρασίτων που μας πίνουν το αίμα εδώ και χρόνια. Εμείς χρόνια το φωνάζουμε και τα ταξικά σωματεία και συνδικάτα, αλλά και οι αγρότες, στα αιτήματά μας ήταν όλα αυτά που σήμερα μπαίνουν εμπόδια στη ζωή μας. Να γίνουν έργα που να κινούμαστε με ασφάλεια, που να δουλεύουμε πάνω απ' όλα με ασφάλεια, να γίνουν σχολεία για να μαθαίνουν γράμματα τα παιδιά μας, να μορφώνονται χωρίς να βάζουμε συνέχεια το χέρι στην τσέπη, και δωρεάν και δημόσια και υγεία και περίθαλψη για να μπορέσουμε να ζήσουμε στις σύγχρονες ανάγκες του 21ου αιώνα. Αυτό που έγινε είναι ανεπίτρεπτο, προδιαγεγραμμένο και δεν πρέπει ο ελληνικός λαός, η αγροτιά, η νεολαία, οι εργαζόμενοι γενικά να τα αφήσουν να περάσει έτσι. Θα συνεχίσουμε με πιο μαζικούς αγώνες και διεκδικητικούς. Ναι, και ο Εμπορικός Σύλλογος, είμαστε υπό την αιγίδα της τοπικής ομοσπονδίας επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων Άρτας. Όλοι οι επαγγελματικοί σύλλογοι είμαστε εδώ για την απεργία. Όλους μας αφορά, είναι η καθημερινότητά μας, είναι οι ζωές μας. Το ατύχημα δολοφονία που έγινε στα Τέμπη είναι μια καθημερινότητα η δικιά μας. Δολοφονούν τις δουλειές μας, την καθημερινότητά μας, το αύριο το δικό μας και των παιδιών μας. Όλοι εδώ πέρα πρέπει να καταλάβουμε ότι ήρθαμε για κάποιο λόγο, ότι για να πούμε ότι δεν πάει άλλο. Εδώ τα πράγματα έχουν φτάσει σε τέλμα. Πλέον εκτός από τη δολοφονία των ζώων μας και των δουλειών μας, δολοφονούν και τα παιδιά μας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Δεν υπάρχουν πολιτικά πλέον και κομματικά. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η δουλειά. Αύριο να ξημερώνει μια καινούργια μέρα, θα πρέπει να φτιάξουμε τις ζωές μας από την αρχή. Ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Άρτας, ενώ τα εμπορικά καταστήματα παραέμειναν κλειστά μετά και από απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου Άρτας.